84. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Παρασκευή 23 Απριλίου, καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Πάσχα χωρίς συνωστισμό είναι ο στόχος της κυβέρνησης που ανακοίνωσε τους περιορισμούς για τον εορτασμό της μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης, όπως επανέλαβε και η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελή Απελώνη. Συνταχθήκαμε με τους ειδικούς και δεν επιτρέψαμε υπερτοπικές μετακινήσεις, δήλωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν το απαραίτητο μέτρο για να προστατεύσουμε περιοχές με χαμηλότερη επιδημιολογική επιβάρυνση. Το αντιστάθμισμα θα είναι η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, σημείωσε, ενώ τόνισε πως προτιμώ κάποιος να βγει έξω, να φάει σε εξωτερικό χώρο με όλα τα μέτρα ασφαλείας παρά να βρεθεί σε ένα σπίτι που κανείς δεν θα τον επιτηρεί. Είπε επίσης ότι φέτος γνωρίζουμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε πέρυσι για τον ιό. Τότε δεν γνωρίζαμε πως θα τελειώσει η περιπέτεια. Τώρα ξέρουμε ότι τα εμβόλια είναι η τελική απάντηση στο πρόβλημα του κορονοϊού, εξήγησε. Αναφερόμενος στην πορεία της πανδημίας, είπε ότι είναι λάθος να βλέπει κανείς μόνο τα στατιστικά νούμερα, γιατί πρέπει να βλέπει και την τάση. Όπως εξήγησε, ο δείκτης θετικότητας κινείται πτωτικά τις τελευταίες ημέρες. Αλλάζει πάντως στο πλαίσιο των ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας για τις μετακινήσεις από νομό σε νομό εν ώψη Πάσχα. Οι μετακινήσεις που θα απαγορεύονται είναι αγροτικές, γεωργικές εργασίες και συγκεκριμένα η συγκομιδή προϊόντων, μάζεμα ελιάς, συνάντηση με δικηγόρο και παρουσία σε εκδίκαση δικαστικών υποθέσεων, επίσκεψη σε υποθηκοφυλακία, μετάβαση στην φορολογική κατοικία. Οι ιατρικές επισκέψεις με βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό θα επιτρέπονται μόνο με έγγραφο από επίσημη δομή. Τι θα επιτρέπεται? Μετακινήσεις για λόγους εργασίας, ύστερα από διασταύρωση των στοιχείων μέσω του συστήματος Εργάνη. Αν για παράδειγμα κάποιος είναι σε άδεια ή ρεπό και μετακινηθεί εκτός νομού, τότε θα το επιβληθεί πρόστιμο 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση και 500 ευρώ για ψευδή δήλωση. Όσον αφορά στους ελευθερούς επαγγελματίες, θα μπορούν να μετακινηθούν για λόγους εργασίας μόνο με ραντεβού. Λόγους υγείας, μόνο έγγραφο από δημόσια δομή. Θα επιτρέπεται επίσης η μετακίνηση για κηδεία μόνο με ληξιαρχική πράξη θανάτου. Επικοινωνία διαζευμένων γονέων με τα παιδιά τους. Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας χωρίς επιστροφή. Απαραίτητο το έγγραφο Ε9. Φοιτητές που επιστρέφουν στη μόνιμη κατοικία τους. Η μετακίνησή τους στην επαρχία και η επιστροφή τους στην πόλη θα πρέπει να γίνει εντός 48 ώρων. Επίσης, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Εκκλησίας της Κρήτης, μετά από ομοφωνή απόφασή της, ανακοίνωσε ότι στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης και στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας Κρήτης για τις βραδινές ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας ότι θα τηρηθεί το εξής πρόγραμμα. Κυριακή των Βαΐων, η ακολουθία του Νυμφίου στις 7 το απόγευμα. Μεγάλη Δευτέρα, ώρα έναρξης της ακολουθίας στις 7. Μεγάλη Τρίτη το ίδιο, όπως επίσης και Μεγάλη Τετάρτη. Για τη Μεγάλη Πέμπτη η ακολουθία των παθών θα έχει ώρα έναρξης 18:30. Μεγάλη Παρασκευή η ακολουθία του επιτάφιου Θρήνου, περιφορά του επιταφίου γύρω από τους ιερούς ναούς, ώρα έναρξης 18:30. Μεγάλο Σάββατο, κοδωνοκρουσία σε όλους τους ιερούς ναούς στις 20:30 και στη συνέχεια η ακολουθία της Πανηχίδους, η τελετή της Ανάστασης, ο Αναστάσιμος Όρθρος και η Θεία Αναστάσιμη Λειτουργία στην συνέχεια. Επίσης, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης ανακοίνωσε την επιβεβαίωση κρουσμάτων κορονοϊού κατά το τελευταίο διήμερο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Γοργολαΐνη. Για το λόγο αυτό, η Μονή θα παραμείνει κλειστή για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Παρακαλεί παράλληλα όλους όσους ενδεχόμενα βρέθηκαν στους χώρους της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαΐνη και ήρθαν σε επαφή με πρόσωπα της Μονής να προβούν στις απαιτούμενες εξετάσεις ή να τεθούν σε αυτοπεριορισμό σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα για όσο διάστημα χρειαστεί για την αποφυγή της διασποράς του ιού. 2.759 ήταν χθες τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα, από αυτά τα 103 στην Κρήτη, 50 στο Ηράκλειο, 6 στο Λασίθι, 13 στο Ρέθυμνο και 34 στα Χανιά. Σε σύνολο 63.048 μοριακών και rapid test. 75 ήταν οι νέοι θάνατοι, στους 822 χθες οι διασωληνωμένοι.
Στη δημοσιότητα δόθηκε χθες και ο επικαιροποιημένος χάρτης του ECDC. Ψηλά στο χάρτη σε ό,τι αφορά το τέστινγκ εμφανίζεται η Ελλάδα, που επανήλθε στον πράσινο, στο δίκτυο θετικότητας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα στο σύνθετο. Σε επίπεδο ελέγχων βρίσκεται στο βαθύ πράσινο, καθώς διενεργεί πάνω από 5.000 τεστ ανά 100.000 κατοίκους. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στον συνδυαστικό δίκτυο ελέγχου, στα νέα κρούσματα, όπως επίσης και στο δίκτυο θετικότητας. Όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 100 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι δεν θα ασκήσει ένα δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά της παραπάνω ποσότητας, το οποίο περιλαμβάνεται στο συμβολαιό που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει με την εταιρεία. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε σε συνέντευξη τύπου πως η καταληκτική ημερομηνία για την άσκηση του δικαιώματος έχει περάσει και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σχεδιάζει να το ασκήσει. Επίσης, η Επιτροπή παρήγγειλε, υπόθηκε 300 εκατομμύρια δόσεις από την AstraZeneca στο πλαίσιο ενός συμβολέου για την αγορά 400 εκατομμυρίων δόσεων, από τις οποίες τα 100 εκατομμύρια ήταν κατ' επιλογή. Επίσης, έγινε γνωστό πως δεν είχε αποφασίσει ακόμα εάν θα ασκήσει ή όχι το δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά 200 εκατομμυρίων επιπρόσθετων δόσεων του εμβολίου της Johnson κατά της COVID-19. Από την άλλη, μια γυναίκα στο Τέξας, στην οποία είχε χορηγηθεί το εμβόλιο της Johnson κατά της COVID-19, νοσηλεύεται με συμπτώματα παρόμοια με αυτά των 6 ανθρώπων στη ΣΥΠΑ που εμφάνισαν πρόσφατα θρομβώσεις, αφού έλαβαν το ίδιο εμβόλιο, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της υγειονομικής υπηρεσίας. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πρωτού συναντηθούν οι σύμβουλοι των Αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών για να εξετάσουν αν είναι ασφαλές να συνεχιστεί η χορήγηση του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson, ενώ ανώτερη υγειονομική αξιωματούχοι στη ΣΥΠΑ αναμένουν ότι θα του δοθεί το πράσινο φως. Η ασυλία των Επιτροπών, η ανοσία γέλης και η απουσία στρατηγικής στο πλαίσιο της σημερινής συνέντευξης του βιολόγου και διδάκτορα περιβαλλοντολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Βασίλη Λύκου στον 1984. Αναφέρθηκε στην υπερτιμημένη επιλογή των αυτοδιαγνωστικών τεστ και στην απουσία διαχείρισης των μολυσματικών και ρυπογόνων συσκευασιών τους. Αίσθηση όμως προκάλεσε η προειδοποίησή του πως αν ειδικοί επιστήμονες έχουν δίκιο ότι από τον Ιούνιο θα υπάρξει κι άλλο επιδημικό κύμα, τότε από τώρα θα πρέπει να υπάρχει Plan B για το τι θα γίνει με τη διαχείριση των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινούν στις 14 Ιουνίου σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και άλλες δύο επιτροπές και κυρίως η Επιτροπή για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας. Τέσσερις επιτροπές. Άλλες τέσσερις επιτροπές. Αυτές όμως οι επιτροπές που σας λέω λαμβάνουν αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου. Και παράλληλα, αν είδατε, καταργήθηκε ο διαγωνισμός για τα self-test. Ακυρώθηκε, ναι. Ακυρώθηκε. Γιατί ακυρώθηκε? Γιατί και η μία εταιρεία με τα 10 εκατομμύρια και η άλλη με τα 7-300 κάπου εκεί εκατομμύρια self-test δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Άρα σημαίνει πώς εμείς θα κάνουμε 10 εκατομμύρια τεστ την εβδομάδα και πώς θα ανοίξει το λιανεμπόριο που έχει ανοίξει κτλ. Και πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Στα σχολεία έχουμε 260 κρούσματα. Μέχρι στιγμή 260 σχολεία έχουν κλείσει οι τμήματα αυτών μέχρι τώρα. Και έρχομαι να θέσω το εξής ερώτημα. Πότε είπαμε ότι θα κάνουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, κύριε Σαχίνη? 14 Ιουνίου. Μάλιστα. Ωραία. Έχετε ακούσει διάφορους επιφανείς καθηγητές κτλ. Που λένε ότι μπορούμε να έχουμε και τέταρτο κύμα τον Ιούνιο? Και εγώ ρωτάω, είναι προετοιμασμένο το Υπουργείο Παιδείας? Δηλαδή, αν κάποιος πάει να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις και του έχουν πει ότι πρέπει να κάνεις ένα τεστ, έστω και PCR τεστ, και βγει θετικός, τι θα κάνει? Θα χάσει πανελλαδικές? Και πώς θα συνοστήσουν όλα αυτά τα παιδιά μεταξύ τους? Μήπως λοιπόν πρέπει να μπαίνουμε στην ιδέα να κάνουμε ή εξετάσεις? Ρωτάω εγώ. Γιατί καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό πράγμα και για τους μαθητές, αλλά και για τις οικογένειές τους. Έχουν δώσει ένα σωρό χρήματα, έχουν χάσει τη χρονιά τους, έχει μειωθεί η ύλη και αγωνιούν για το μέλλον τους. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Κάτι άλλο, θα τα βάλουμε όλα μαζί για να δείτε ακριβώς τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Μπορίσοφ, πρωθυπουργός Βουλγαρίας, το ξέρετε ότι διαμαρτυρήθηκε προς την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί λέει με αυτά που κάνετε, εμένα τα εμβόλια της Pfizer από 12 ευρώ που ήταν έχουν φτάσει 19,5 ευρώ. Και καταργούνται τα 100 εκατομμύρια της AstraZeneca και λένε τώρα θα παραγγείλουμε άλλα 100 εκατομμύρια από τη Pfizer. Δηλαδή με όλα αυτά κάθε φορά δεν βαίνουν οι τιμές. Στην Ελλάδα όμως αυτή τη στιγμή ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Στην Ελλάδα εγώ βλέπω ότι είμαστε
σε αυτό που λέμε σε ένα χαοτικό φαινόμενο όπου πάμε βλέποντας και κάνοντας, και κυρίως θέλουμε να καλύψουμε κάποιους ανθρώπους. Πολύ σωστά το είπατε. Το ίδιο είχε γίνει και για τις τράπεζες και για το χουσού. Όμως θα σας πω το εξής. Χθες είπανε ότι θα γίνονται έλεγχοι στα διόδια και θα υπάρξουν ποινικές ευθύνες για ψευδείς βεβαιώσεις. Ποινικές ευθύνες για ψευδείς βεβαιώσεις σε οδηγούς οικογενειών και οικογένειες. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί υποτίθεται είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Εγώ ρωτάω, αυτός που παίρνει αποφάσεις για την εφαρμογή κάποιων πρωτοκόλων αναφορικά με τη δημόσια υγεία σε αυτή τη χώρα δεν έχει ευθύνη? Ο τουρισμός ανοίγει, μικρό το καλάθι που κρατούν οι ξενοδόχοι. Σε εγρήγορση τουριστική φορείς μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη για το άνοιγμα της φετινής τουριστικής περίοδου, παρά του ότι κρατούν μικρό καλάθι. Εκτιμούν πως οι μήνες Μάιος, Απρίλιος, Ιούνιος έχουν χαθεί και πως καθημερινά κατεβαίνει ο πήχης της αρχικής εκτίμησής τους για κρατήσεις περισσότερες από πέρυσι. Ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Μανώλης Σακαλάκης, μιλώντας στον 984, είπε ότι η κίνηση και για τα επόμενα χρόνια θα είναι συνδεδεμένη με την πορεία της πανδημίας, όχι μόνο για μας, αλλά και τις χώρες προέλευσης των επισκεπτών μας. Ελπίδα ίσως για τον ίδιο η επιμήκυνση της περίοδου εξαιτίας των καλών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην Κρήτη. Στο λιμάνι του Ηρακλείου, το πρώτο κουρασιερόπλοιο καταπλέει στις 13 Μαΐου, όπως ο Μίνας Παπαδάκης, διευθύνων σύμβουλος του Όλη, λέει στον 984. Παράλληλα, εν ώψη της επανεκκίνησης της κρουαζιέρας για το 2021, η διοίκηση του Όλη ξεκίνησε τους προγραμματισμούς και τις απαιτούμενες ενέργειες εφαρμογής των νέων υγειονομικών πρωτοκόλων. Πρωτεύουσα σημασία η επικαιροποίηση του σχέδιου δράσης για την αντιμετώπιση περιστατικών δημόσιας υγείας στο λιμάνι του Ηρακλείου, σχέδιο που διατέθηκε ως πρότυπο σε πολλά λιμάνια της χώρας και με τη διαβεβαίωση από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια πως μπορούμε υγειονομικά να στηρίξουμε τις όποιες ανάγκες προκύψουν εξαιτίας της πανδημίας. Τη ρευστότητα της κατάστασης που προκαλεί η πανδημία στον τουρισμό και το υψηλό ρίσκο ανατροπών στο διεθνές κλίμα για τη χώρα καταδεικνύει η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αυξήσουν το επίπεδο συναγερμού για την Ελλάδα κατά μία βαθμίδα μετά και τις τελευταίες επιδημιολογικές μετρήσεις. Το State Department, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των ταξιδιωτικών οδηγιών του, προχώρησε στην ανακατάταξη της Ελλάδας από την κατηγορία 3, σύσταση για επανεξέταση του ταξιδιού, στην κατηγορία 4, σύσταση για αποφυγή του ταξιδιού. Στη δικαιοσύνη φτάνουν τα στοιχεία ελέγχου που δείχνουν πιθανά φαινόμενα καταστρατήγησης των οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας με εντολή των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας. Οι υποθέσεις αφορούν κυρίως το χρηματοδοτικό εργαλείο της επιστρεπτέας προκαταβολής και το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας. Το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε χθες εγγράφους από το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος στις Αγγελίες Εφετών Αθηνών και την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής να εξετάσουν στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημόσιων εσόδων, ώστε να προβούν στις κατά νόμο ενέργειες και να αποκαλυφθούν τυχόν φαινόμενα καταστρατήγησης και παράνομων πράξεων, ακόμα και διαφθοράς και απάτης που σχετίζονται με τη μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων για τη χορήγηση εθνικών και ενωσιακών επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών που ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο ομότιμος καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, μέλος της Γεωλογικής Ακαδημίας του Καναδά Αντώνης Πόσχολος και ο πρώην πρόεδρος Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Ίδρυγων Ανθράκων, Γιάννης Σαμπασιάς, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη σήμερα στον 984, μίλησαν για τις πραγματικές προεκτάσεις από την επίμαχη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών στο Arab News, όπου μεταξύ άλλων είπε: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αρχίσει να σκάβει το βυθό της Μεσογείου για να βρει αέριο, για να βρει πετρέλαιο, για ένα πολύ, πολύ απλό λόγο. Χρειαζόμαστε 10 ή 20 χρόνια για να το βρούμε και να το εκμεταλλευτούμε και από οικονομική άποψη θα ήταν πολύ πιο ακριβό από, για παράδειγμα, στη Σαουδική Αραβία. Έτσι, από οικονομική άποψη, δεν βλέπω την Ελλάδα να γίνει χώρα παραγωγής πετρελαίου. Και με όλο το σεβασμό, το Αιγαίο, για παράδειγμα, είναι ένας παράδεισος στη γη. Δεν σκοπεύουμε να
μετατραπούν όλα σε κόλπο του Μεξικού. Έτσι η Ελλάδα επιθυμεί να έχει ενεργειακό εφοδιασμό. Παρά τις διευκρινιστικές ερμηνείες κύκλων του ΙΠΕΞ ότι η δήλωση αυτή δεν αφορούσε το τρέχον ερευνητικό πρόγραμμα της χώρας, οι δύο ειδικοί δεν πίστηκαν, υποστηρίζοντας ότι σε τίποτα η διευκρίνηση δεν αναιρεί ότι είναι επιλογή να μην καταστούμε ως χώρα ενεργειακά αυτάρκης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία και τους Έλληνες πολίτες. Ο κύριος Φόσκολος με σκληρά λόγια μίλησε για λογική προτεκτοράτου, το οποίο υπαγορεύεται να είναι εισαγωγέας ακριβών ενεργειακών λύσεων, ενώ ο κύριος Μπασιάς εξήγησε γιατί η Ελλάδα, ιδίως κάτω από την Κρήτη, καθυστερεί ανεπίτρεπτα να αξιοποιήσει τον ενεργειακό πλούτο που φαίνεται να διαθέτει. Το θέμα είναι ποιος μας λέει να μην κάνουμε τις γεωτρήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Και βεβαίως είμαστε φτωχοί. Το ξέρετε αυτό ότι είμαστε φτωχοί. Μας το είπε ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ο πρώην εκπρόσωπος. Μάλιστα. Μας είπε ότι εσείς οι πεινασμένοι Έλληνες, you the beggars of Greece, you don't have the right to choose which type of corvette you are going to buy. Δεν έχετε δικαίωμα. Or not. Εσείς οι πεινασμένοι Έλληνες μας φθήνουν, οι Αμερικανοί μας λένε φτωχούς, όλος ο κόσμος ξέρει ότι είμαστε φτωχούς, και επειδή μας φθήνουν αυτοί νομίζουν στο Υπουργείο ότι κολυμπάμε. Λοιπόν, είμαστε φτωχοί. Και είμαστε φτωχοί διότι θέλουμε εμείς να είμαστε φτωχοί. Η πολιτεία θέλει να είμαστε φτωχοί. Έχουμε την Κρήτη, ο πλούτος είναι εκεί. Με 5 γεωτρήσεις βγάζουμε όλα μας τα χρέη και γινόμαστε ένα αξιοπρεπές κράτος. Αυτή τη στιγμή δεν το κάνουμε. Προτιμούμε τις επιδοτούμενες από τον ελληνικό λαό ανεμογεννήτριες, οι οποίες βγάζουν το πιο ακριβό ρεύμα στον κόσμο, $70 η γιγαβατόρα, σε κανένα μέρος του κόσμου. Λοιπόν, το ερώτημα είναι ποιος μας εμποδίζει να τις βγάλουμε. Η προηγούμενη διοίκηση της ΕΔΕΗ άφησε ένα ενεργειακό πρόγραμμα για τη χώρα με 13 παραχωρήσεις. 11 παραχωρήσεις εν ενεργεία. Η διαφορά σήμερα είναι ότι φεύγουν οι εταιρείες. Υποθέτω εκτός από την περιοχή δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης για τρεις λόγους, έτσι. Ο ένας είναι ο γεωπολιτικός χαρακτήρας, ο δεύτερος είναι η πιθανότητα να έχουμε μεγάλα κοιτάσματα και ο τρίτος είναι η γυπνίαση με τη Λιβύη από άποψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Καθοριστικοί παράγοντες και δεν νομίζω οι εταιρείες να φύγουν από δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Αλλά δεν σκάβουμε για φυσικό αέριο. Δεν γίνεται από τους νόμους της φυσικής. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να λέγεται, έτσι. Μετά, συμφωνώ με τον κύριο Φόσκολο, γιατί είναι πράγματα απλά, δηλαδή σε οποιαδήποτε, στο πρώτο έτος οικονομικών επιστημών, έτσι. Η Σαουδική Αραβία παράγει, δεν ξέρω, 15% των παγκοσμίων αναγκών. Και γενικά είναι πετρέλαιο, έτσι. Δεν είναι φυσικό αέριο. Γι' αυτό έχει δίκιο ο κύριος Φόσκολος, είναι πανάκριβο σήμερα σε σχέση με το φυσικό αέριο. Το υπόλοιπο 85% πετρέλαιο και αέριο, έτσι, στον κόσμο παράγεται από εταιρείες, χώρες, άλλες, το 85%. Και γίνεται όλο και περισσότερο εμφανές αυτό και σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, εκτός από εμάς. Φιάσκου η τροπολογία Χατζηδάκη για την επιτάχυνση έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων. Μπορεί να υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης, όμως ήδη οι αντιδράσεις είναι πολύ έντονες, αναφέρει με ανακοίνωσή του το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Δεν είναι μόνο το τεράστιο ζήτημα αντισυνταγματικότητας που ανακύπτει, αφού τοποθετούνται δικηγόροι και λογιστές στη διαδικασία απονομής συντάξεων, όταν βάσει συντάγματος η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί αποκλειστική μέρημνα του κράτους, άρθρο 22, παράγραφος 5 επισημαίνει. Στην κυβερνητική πρωτοβουλία αντιδρούν, συνεχίζει η ανακοίνωση έντονα και οι ίδιοι οι δικηγόροι.
Λίγες ώρες μετά την ψήφιση της τροπολογίας, εκδόθηκε ανακοίνωση δελτίου τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Εκεί τονίζεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι είναι αντισυνταγματική η ρύθμιση που αναφέρεται στην πάροδο άπρακτης προθεσμίας 30 ημερών για να εγκριθεί εισήγηση σχέδιο απόφασης που καλούνται να εκδώσουν οι δικηγόροι. Πιο συγκεκριμένα, στο δελτίο τύπου με ημερομηνία 22 Τετάρτου 2021 της Ολομέλειας Συντονιστικής Επιτροπής, στην παράγραφο 2, η ευθύνη του δικηγόρου σύμφωνα με τον κώδικα δικηγόρων αναφέρει: η ευθύνη του δικηγόρου ρυθμίζεται από τις ειδικές διατάξεις του κώδικα δικηγόρων και δεν δικαιολογείται καμία παρέκκληση από αυτές. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη των δικηγόρων δεν μπορεί να εξομοιώνεται με αυτή των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, αφού ο συμπράττων δικηγόρου συντάσσει μόνο εισήγηση σχέδιου απόφασης, ενώ την τελική ευθύνη φέρει ο αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ. Περαιτέρω, σε περίπτωση σφαλμάτων, η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τον ασφαλισμένο που καρπόθηκε την ωφέλεια και όχι από τον δικηγόρο. Η ισχύ των συντασσόμενων σχεδίων ως διοικητικών πράξεων χωρίς έλεγχο και υπογραφή από το αρμόδιο προς τούτο όργανο του ΕΦΚΑ μετά την πάροδο άπρακτης προθεσμίας 30 ημερών εγείρει ζητήματα συνταγματικότητας της ρύθμισης. Επίσης, το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων στην ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή έχουμε τοποθετηθεί επίσημα για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Οι 450.000 εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης θα περιοριστούν μόνο εάν γίνουν προσλήψεις μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού στον ΕΦΚΑ. Θυμίζουμε ότι ο φορέας είναι υποστελεχωμένος, καθώς περισσότερες από 1.000 οργανικές θέσεις μένουν ακάλυπτες. Έως τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου καταβάλλεται το δώρο του Πάσχα στους εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας και όσους έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό συνεργασία έως και την 31 Μαρτίου 2021 σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μετά το Πάσχα αναμένονται οι απαντήσεις της κυβέρνησης κατόπιν αιτήματος του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσιρόπουλου για την συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων που αφορούν στην ΕΤΑΔ με την απέτησή της να της επιστραφούν τα 51 στρέμματα της πρώην Αμερικανικής βάσης Γουρνών που είχαν παρακορηθεί στην τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα μετατέθηκαν για τις 10 Μαΐου οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που έχουν καταθέσει οι βουλευτές ο κύριος Κεγκέρουγλου, ο κύριος Λουγιάδης, όπως επίσης και ο κύριος Μαμουλάκης. Με το χιλιόμετρο θα μετρούν τα διόδια στο ΒΟΑΚ, μοντέλο χρέωσης που ισχύει και στην Ολυμπία Οδό, όπως λέει ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Κεραμαλής. Προς το παρόν, αυτό σημαίνει πρακτικά πως ένας οδηγός που θα κινείται σε ένα μήκος 50 χιλιόμετρων θα πληρώνει λίγο πάνω από τα 3,15 ευρώ, ενώ αν κάνει μια διαδρομή 100 χιλιόμετρων θα πληρώνει 6,3 ευρώ. Αν πάλι κάποιος οδηγός κάνει την διαδρομή Ηράκλειο-Χανιά, τότε τα διόδια θα ανέρχονται στα 9 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία τόσο για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων της ενίας ενίσχυσης όσο και για την εξισωτική αποζημίωση. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον Αντιπρόεδρο της ΕΑΣΥ, Μύρονα Χιλετζάκη. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές. Να σας ακούσουμε λοιπόν για την ενημέρωση του κόσμου. Ο εξαψήφιος κωδικός που είναι το κλειδί για να ξεκινήσει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων παράγεται από την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή την περασμένη Πέμπτη, μπορούσαμε να παράξουμε τον εξαψήφιο κωδικό. Ο εξαψήφιος κωδικός παράγεται με τους κωδικούς του TaxisNet, του κάθε Έλληνα φορολογούμενου και δικαιούχου αγροτικής επιδότησης. Επομένως, όλοι οι παραγωγοί που θέλουν να ενεργοποιήσουν πρέπει να παράξουν φέτος εκ νέου καινούριο κωδικό το εξαψήφιο, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο παράγουμε νέο κωδικό εξαψήφιο. Δεν ισχύει δηλαδή ο περισσινός που έχουμε. Επομένως, όλοι οι παραγωγοί πρέπει να παράξουν τον εξαψήφιο κωδικό. Είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία, τη γνωρίζουν πλέον όλοι. Μπορούν με ένα απλό τηλεφώνημα στο λογιστή τους, αλλά και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου να παραχθεί ο εξαψήφιος κωδικός. Με το που παραχθεί ο εξαψήφιος κωδικός, θα πρέπει, αν δεν έχουν αλλαγές, δηλαδή να έχουν μια καινούργια ταυτότητα, να έχουν αλλάξει τραπεζικό λογαριασμό ή να θέλουν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν κάποια αγροτεμάχια από την δήλωση του ΟΣΔΕ, δηλαδή από τη δήλωση καλλιέργειας, δεν είναι ανάγκη να έρθουν και λόγω του κορονοϊού και των εκτάκτων μέτρων που έχουμε
μπορούμε να γίνει με τηλεεργασία όπως το κάναμε και πέρυσι. Επομένως, οι υπαλλήλοι μας, και τονίζω, όταν και μόνο λένε τη λέξη Ένωση Ηρακλείου, γιατί παίρνουν και κάποιοι άλλοι τηλέφωνο και επικαλούνται την Ένωση Ηρακλείου και παίρνουν εξαψήφιους κωδικούς, θα δίνουν τον κωδικό η παραγωγή και θα γίνεται μια ασφαλής ενεργοποίηση δικαιωμάτων όπως γίνεται όλα τα χρόνια. Mm-hmm. Όσο αφορά για την εξωτική αποζημίωση, κυρία Δουλγεράκη, φέτος θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Μισό λεπτό. Πριν πάτε στην εξισωτική, σε περίπτωση που ωστόσο κάποιος χρειάζεται να έρθει στην Ένωση, δηλαδή να έχει φυσική παρουσία, αυτό σημαίνει, κύριε Χελετζάκη, ότι θα έχει πρώτα ειδοποιηθεί και θα έχει κλειστεί κάποιο ραντεβού, έτσι δεν είναι? Αν κάποιος θέλει άμεσα να πάρει παράδειγμα το ΟΣΔΕ του, που δεν έχει εκτυπωθεί στο σπίτι του, για να βγάλει την περιβόητη κάρτα αγρότη, μπορεί να έρθει, υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, βάζουμε τους ανθρώπους με σειρά προτεραιότητας μέσα και αν υπάρχει ραντεβού, φυσικά με ραντεβού. Αλλά και χωρίς ραντεβού μπορεί να έρθει, έχουμε άνθρωπο στην είσοδο της Ένωσης Ηρακλείου, υπάλληλο της Ένωσης Ηρακλείου και βάσει το τετραγωνικό και τα μέτρα που προβλέπει για την ασφάλεια των πολιτών λόγω του κορονοϊού, μπαίνουν μέσα με σειρά προτεραιότητας και εκτυπώνουν παράδειγμα το ΟΣΔΕ. Και αυτή η εκτύπωση την παίρνουν, την πάνε στην τράπεζα και βγάζουν την κάρτα αγρότη, την περιβόητη. Κύριε Χιλετζάκη, μπορεί κάποιος που σας ακούει από άλλη περιοχή εκτός του Δήμου Ηρακλείου, εδώ κοντά, που μπορεί έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τα γραφεία της Ένωσης, εφόσον είναι απαραίτητο ή κρίνεται ότι είναι σκόπιμο, υπάρχουν άλλα γραφεία της Ένωσης ανά την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου τα οποία θα λειτουργούν? Ναι, υπάρχουν, κυρία Δουλγεράκη, υπάρχουν 4 υποκαταστήματα. Το ένα υποκατάστημα βρίσκεται στο Καστέλι, Εδιάδος. Το άλλο κατάστημα είναι το Αρκαλοχώρι, στον πύργο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και στις Αρχάνες, το πιο κοντινό μας υποκατάστημα της 62 Μαρτύρων. Έχουμε όμως σε όλους τους συνεταιρισμούς που είναι μέλη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, που οι προέδροι, οι γραμματικοί και οι υπαλλήλοι των συνεταιρισμών μπορούν να μαζεύουν τον εξαψήφιο κωδικό και θα γίνουν ενεργοποιήσεις σε υπεραιτέρω διευκρινίσεις που θέλει ο κάθε παραγωγός. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτική. Με την εξωτική αποζημίωση, το έχουμε πει πάμπολες φορές και ειδικά μέσα από τη δικιά σας πρωινή εκπομπή, που πραγματικά αναδεικνύει τα θέματα του πρωτογενή τομέα και είστε πάντα δίπλα μας. Έχουμε πει το εξής, ότι η Κρήτη μας ευτυχώς φέτος δεν θα πληγεί από τη μείωση της εξωτικής αποζημίωσης. Θα εξηγήσω με δύο λόγια τους παραγωγούς θα σημαίνει θα πληγεί. Υπάρχουν κάποια δημοσιογραφικά πληροφορίες σε κάποια site της Αθήνας που λένε ότι θα υπάρξει μείωση της εξωτικής αποζημίωσης. Η εξωτική αποζημίωση πληρώνει οι τρεις δικαιούχους. Ο ένας δικαιούχος είναι τα παιδινά, που είναι περίπου 8 ευρώ. Ο άλλος δικαιούχος είναι τα ημιωρινά και οι ορεινές μειονεκτικές περιοχές. Εμείς στην Κρήτη δεν έχουμε πρώην ορεινές περιοχές που θα υπάρξει μία μείωση από τα 8 ευρώ, θα πέσει στα 2,5. Αυτό ευτυχώς δεν είναι στην Κρήτη, είναι για την στερεά Ελλάδα. Κάποιες συγκεκριμένες περιοχές που τα προηγούμενα χρόνια είχαν καταταγεί στις πρώην μειονεκτικές και ορεινές, τώρα το σύστημα τις βγάζει απ' έξω, τις πάει στο κομμάτι μίας εξίσωσης, δηλαδή διαιρεί και αφαιρεί ένα μεγάλο ποσοστό και ρίχνει αυτούς τους παραγωγούς από τα 8 ευρώ στα 2,5. Ξαναλέω ότι στην Κρήτη αυτό δεν υπάρχει. Στην Κρήτη είμαστε παιδινοί, ημιωρινοί και οι ορεινές μειονεκτικές. Πρώην ορεινές περιοχές εμείς δεν είχαμε. Μάλιστα. Ένα ερώτημα επίσης. Τις τελευταίες ημέρες όλο και πιο συχνά ακούω, το άκουγα χθες προχθές, πριν από λίγο μου εστάλει πάλι ένα μήνυμα, ότι από την Ελστάτ στέλνουν ένα έντυπο ή ένα μήνυμα καλύτερα μέσω του κινητού από γραφεία αγροτικής περιουσίας. Λένε ότι τα τελευταία 10 χρόνια δεν είχε γίνει αυτό. Ήταν ανάγκη να γίνει τώρα? Υπάρχει σκοπιμότητα για να γίνει τώρα? Γίνεται κάθε 10 χρόνια, γνωρίζετε, κύριε Μήπως Χιλετζάκη? Κυρία Δουλγεράκη, τελευταία φορά έγινε το 2009. Ήταν η περιφηνή χρονιά να γίνει, αλλά λόγω του κορονοϊού πήρε παράταση ένα χρόνο. Αν με ρωτήσετε εμένα, κανονικά έπρεπε να έχει γίνει από πέρυσι αυτό, γιατί η χώρα μας
Αυγούστου. 1η Αυγούστου θα καταθέσει ένα νέο φάκελο, που αυτός ο φάκελος έχει να κάνει με την νέα αγροτική κοινωνική πολιτική, δηλαδή το 22-27, τη νέα ΚΑΠ την περιβόητη. Επομένως, θα έπρεπε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από την ΕΛΣΤΑΤ να έχει αυτά τα στοιχεία για να δούμε τελικά πού βρισκόμαστε. Οι Έλληνες παραγωγοί, η κριτική παραγωγή, πού βρίσκονται σήμερα, τι εκμεταλλεύσεις έχουν και τι κάνουν. Η απογραφή που γίνεται τώρα, και θέλω να το πω και μέσα από το δελτίο ειδήσεων το δικό σας, δεν αφορά μόνο αν είσαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, αν είσαι ετεροπαγγελματίας. Αφορά όλη τη χρήση γης και όλη την αγροτική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση που έχεις εσύ που κάθεσαι στο χωριό, ο παραγωγός του χωριού, όχι δηλαδή ο κατά κύριο επάγγελμα, αλλά και ο ετεροπαγγελματίας. Και θέλουν, δηλαδή, ας σας φέρω παράδειγμα μία ερώτηση. Σας ρωτάνε, 20 ζώα έχετε? Έχετε την περιβόητη κατσίκα που είχαν τα νοικοκυριά πριν από 20 χρόνια, κουνέλια, κοτόπουλα, βάζετε κήπο, ιδιωτικό κήπο βάζετε? Δηλαδή δεν είναι μόνο αν έχω ελιές, αμπέλια ή πόσα ζώα διατηρώ, είναι και ο τρόπος που το αγροτόσπιτο του χωριού λειτουργεί. Δυστυχώς εμείς προμηνύουμε τα γεγονότα, κυρία Δουλγεράκη, και θα δούμε ότι το ελληνικό χωριό δεν παράγει του σπιτιού του τα προϊόντα, παρά μόνο κάποιες μικρές εξαιρέσεις. Δυστυχώς τα χωριά και τα κολοκύθια αγοράζουν και τις ντομάτες αγοράζουν και τα αυγά. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι να έχουν το κήπο τους. Τι θα αλλάξει μέσα από όλο αυτό το ερωτηματολόγιο? Τι είναι αυτό που φοβάστε? Φοβόμαστε μην αποκαλυφθεί η αλήθεια. Γιατί αν αυτό το ερωτηματολόγιο φτάσει στις Βρυξέλλες, θα αποκαλυφθεί η αλήθεια, κυρία Δουλγεράκη, θα αποκαλυφθεί ότι τελικά οι Έλληνες δεν παράγουν. Δεν παράγουν και δεν μπορεί να διανοηθεί ένας Ευρωπαίος πολίτης ένα χωριό ορεινό μειονεκτικό, ότι εγώ θα πω παράδειγμα τις Αρχάνες για να μην κατηγορήσω άλλα χωριά. Δεν λογάται ο Αρχανιώτης παραγωγός να αγοράζει τις ντομάτες και τα κολοκύθια από το σούπερ μάρκετ και να μην έχει τον κήπο του, εφόσον η δουλειά του είναι στο τέτοιο. Ξαναλέω, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Δεν τους βάζω όλους τους παραγωγούς στο ίδιο τσουβάλι και εγώ μέσα σε αυτούς είμαι. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι από αυτά τα αποτελέσματα φοβάμαι ότι αν αποτυπωθούν ακριβώς όπως πρέπει να αποτυπωθούν, θα έχουμε μια κακή εικόνα και ειδικά στους εταίρους μας. Και όλοι αυτοί που ζουν στα χωριά. Ναι, αλλά συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά κοινή αγροτική πολιτική, αναθεώρηση, διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι άμεσα συνδεδεμένη και με τις ενισχύσεις. Έτσι λοιπόν υπάρχει και ένας παραπάνω φόβος ότι, ξέρετε, πάνε προς άλλη κατεύθυνση τα χρήματα. Εννοείται ότι θα πάνε προς άλλη κατεύθυνση τα χρήματα, κυρία Δουλγεράκη. Εννοείται, γιατί όταν έρχεται μια νέα κοινωνική αγροτική πολιτική, όπως και να είναι, κατευθύνονται κάθε φορά και σε διαφορετικό σημείο και με διαφορετικό τρόπο. Εμείς, η πρόταση της χώρας μας θα πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι 1η του Αυγούστου. Άστε να δούμε κατά του οίκου μας τι προτείνουν τελικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ποια είναι τελικά η πρόταση του ίδιου του δικού μας Υπουργείου. Και όταν θα δούμε την πρόταση του δικού μας Υπουργείου, τότε εμείς με τη σειρά μας θα μπορέσουμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις. Το Υπουργείο, κατ' εμέ, πέρα από τη δημόσια διαβούλευση που βγάζει, θα πρέπει να μας δώσει επίσημες προτάσεις ποια είναι η τελική πρόταση της χώρας μας για να μπορέσουμε να τη σχολιάσουμε. Γιατί το να δώσω εγώ μια πρόταση σήμερα και αυτή να μην συνακουστεί, δεν λέει κάτι, κυρία Δουλγεράκη. Εδώ πρέπει να δούμε τι σχεδιασμός υπάρχει και θεωρώ ότι είναι η τελευταία ελπίδα του Έλληνα παραγωγού και του Έλληνα κτηνοτρόφου που η προγραμματική περίοδο 22-27, όλα τα λάθη, όλες τις στρεβλώσεις του συστήματος, που πιστέψτε με, και το λέω μέσα από το δελτίο ειδήσεων σας, πραγματικά δεν φταίνε οι παραγωγοί. Οι παραγωγοί υιοθετούν αυτά που κάποιοι νομοθετούν. Μάλιστα. Αυτό. Επομένως, αν υπάρχει
μία σωστή νομοθέτηση, γιατί να μην εφαρμοστεί. Νομίζω ότι είναι εκείνη η ώρα που πρέπει να κάνουμε εκείνη τη συζήτηση που λέγαμε τη μεγάλη, αναφορικά με την κοινή αγροτική πολιτική, την αναθεώρησή της, εκείνα τα βήματα τα οποία μπορεί να μας πάνε μπροστά ή μπορούν να μας πάνε πίσω, να το κάνουμε αυτό αδόκιμον εμέν, αλλά εγώ το τολμώ, κύριε Χιλετζάκη από το Δελτίο, αδόκιμο λέω μεν, αλλά θα κλείσουμε ένα ραντεβού αμέσως μετά το Πάσχα τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλη, πολύ ενδιαφέρουσα, και νομίζω ότι αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες θα πρέπει να γίνουν γνωστές για να ξέρουν και οι παραγωγοί, κατά κύριο επαγγελμα αγρότες και ετεροεπαγγελματίες, που είναι και οι περισσότεροι, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, κυρία Δουλγεράκη. Θυμάμαι αξέχαστα μέσα από τη δικιά σας εκπομπή την πρωινή, που είχαμε συζητήσει μια φορά και είχαμε πει ότι υπήρχε σχεδιασμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξόντωση της ελληνικής παραγωγής και του Έλληνα παραγωγού με τις διάφορες νομοθετικές πράξεις που δώσανε επί σειρά ετών. Τελικά φτιάξανε με δύο ταχύτητες παραγωγούς. Η μία ταχύτητα είναι η ταχύτητα του καναμπέ, και πότε μπαίνει η επιδότηση και είναι είδηση αν τη δώσει ο Χιλετζάκης και ο κάθε Χιλετζάκης, αν μπει 15 Οκτωβρίου ή 25 Οκτωβρίου. Και η άλλη ταχύτητα είναι ο αδικημένος παραγωγός, που πραγματικά έχει επενδύσει με κόπο και με ίδρο, έχει την πατρογονική του περιουσία, έχει χρεωθεί, ή προσπαθεί να καλλιεργήσει και δεν υπάρχουν τα εργαλεία στήριξη για να τον στηρίξει. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αμέσως μετά το Πάσχα θα τα πούμε για να δώσουμε αναλυτικά και έχοντας χρόνο στη διάθεσή μας, να δώσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και πιο αναλυτικά για αυτά τα οποία συζητάμε. Κύριε Χιλετζάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Και εγώ, κυρία Δουλγεράκη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Πάσχα, μετακινήσεις τροχαίων, όπως επίσης και μαθήματα στις σχολές οδηγών, απασχολούν και τον κλάδο, δηλαδή τους εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών. Το απόγευμα, ειδικά για το τελευταίο κομμάτι, αναμένονται ενδεχόμενα και νεότερες ανακοινώσεις από τον κύριο Χαρδαλιά, το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών. Καλωσορίζω στο πλαίσιο του Δελτίου τον κύριο Αλέξανδρο Μημαράκη, είναι πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών. Καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του 984. Να το ξεκινήσω από εκεί που το είπα στην αρχή. Πάσχα, μετακινήσεις και τροχέα. Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε τώρα όλοι μαζί και να βοηθήσουμε είναι στο να αναπτυχθεί έτσι μια θετική ενέργεια σε όλους εμάς. Είμαστε αρκετά ταλαιπωρημένοι ψυχολογικά, αν θέλετε, ψυχικά, αν θέλετε, με όλους αυτούς τους μήνες και όλα αυτά τα lockdown, ανοίγουμε, κλείνουμε και όλα αυτά που γίνονται. Αλλά εντάξει, εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι ας χάσουμε και ένα δεύτερο Πάσχα. Δεν πειράζει, αλλά έχουμε κερδίσει τη ζωή μας. Βλέπετε γενικότερα τι γίνεται. Σίγουρα υπάρχουν πολλά προβλήματα. Σίγουρα η Κρήτη μας θρηνεί αρκετά θύματα συνάσματος, βαρύς ο φόρος αίματος. Mm-hmm. Οπότε εκτιμώ ότι ας χάσουμε και ένα δεύτερο Πάσχα σε γενικές γραμμές. Mm-hmm. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αψηφούμε τον κίνδυνο. Αψηφούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για άλλη μια φορά, εξαιτίας του ότι πραγματικά οδηγούμε με το θυμικό μας. Είμαστε ακριβώς όπως το είπατε, θυμωμένοι, είμαστε περιορισμένοι. Πραγματικά αυτή την ώρα που είμαστε χωρίς δουλειά, τα οικονομικά μας δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Όλων μας, με αποτέλεσμα όλα αυτά να βγαίνουν με θυμό την ώρα που οδηγούμε και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Πραγματικά ένας κώδικας οδικής κυκλοφορίας που δεν μεταφράζεται πια κατά το αδοκούν, αλλά απλά τον καταπατούμε, κύριε Μημαράκη. Δυστυχώς, κύριε Δουλγεράκη, είναι πραγματικότητα. Σίγουρα συμβάλλει η ψυχολογία μας, που όλοι μας τώρα, ξαναλέω, δεν έχουμε, αλλά δεν είναι όμως αυτός ο λόγος και δεν θα έπρεπε να είναι αυτός ο λόγος. Θα πρέπει λοιπόν στο συγκεκριμένο κομμάτι να κινηθούμε σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος βασικός πυλώνας, κατά τη γνώμη μου, και έχοντας ασκήσει το επάγγελμα και ασκώντας το επάγγελμα του εκπαιδευτή από το 1998, είναι ο εξής. Πρώτον, θα πρέπει να σταματήσουμε να εξαιρούμε τον εαυτό μας από την εμπλοκή μας σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Δηλαδή, δεν αποκλείεται να εμπλακούμε κι εμείς μέσα. Αυτό θα μας κάνει πραγματικά να δούμε με άλλο μάτι την οδήγησή μας και να έχουμε το νου μας την οδήγησή μας και εκεί που πρέπει. Ένα δεύτερο σημείο, πολύ βασικό, δεν θα ξαναπούμε πάλι τα τι πρέπει να κάνουμε για τον κώδικα. Τα ξέρουμε, κυρία Δουλγέρα, και εσείς και εγώ και όλοι οι οδηγοί τα ξέρουμε. Απλά ας τα τηρήσουμε. Και ας πάμε και σε ένα τρίτο πυλώνα που θα έχει να κάνει με τη συντήρηση του οχήματός μας. Κατάστασή του, τα λαστιχά του,
στο κινητήρα του οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο θα προλάβει μια κακιά στιγμή. Δηλαδή, όταν βλέπετε πολλά αυτοκίνητα και είναι ασυντήρητα, δεν έχουν καθόλου καλά λάστιχα ή με προβλήματα με τα φρένα, είναι λογικό ότι στη δύσκολη στιγμή εκεί που θα το χρειαστεί να σε προδώσει. Δεν θα πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Αλλά ας πούμε ότι βάζουμε σε δεύτερη μοίρα τις υποδομές του κράτους που οφείλει η πολιτεία να έχει τους καλούς δρόμους και το ασφαλτικό το καλό και τις σημάνσεις και τη φωταγώγηση των δρόμων. Σίγουρα όλα αυτά θα έπρεπε να γίνουν και πρέπει να γίνουν και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνουν ή κάποια από αυτά θα γίνουν. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει εμείς, γιατί εμείς είμαστε καλός ή κακός ο βασικότερος παράγοντας σε ένα τροχαίο δυστύχημα, εμείς θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες προκειμένου να μην συμβεί. Ένα παραπάνω τώρα που σας ξαναλέω, η ψυχολογία μας είναι κυριολεκτικά διαλυμένη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλά. Και επηρεάζεται. Βγαίνει αυτό στην οδήγησή μας. Και δυστυχώς βγαίνει με επιθετικότητα πολλές φορές, που δεν θα έπρεπε. Κύριε Μημαράκη, θεωρητικά είστε ανοιχτά. Πρακτικά είστε κλειστοί. Μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτό, ως σχολές? Ναι, αυτό ήταν πάλι ένα απαράδεκτο οποίο συνέβη. Δηλαδή, μετά από σχεδόν 6 μήνες, 5,5 μήνες για την ακρίβεια, που ήμασταν κλειστά, να έρθουμε και να πούμε την Παρασκευή, ξέρετε κάτι, σχολές οδηγών ανοίγεται τη Δευτέρα. Ήταν πραγματικά τόπιμα. Δεν έπρεπε να λειτουργεί έτσι όλο αυτό το σύστημα. Προς το παρόν παραμένουμε εντός εισαγωγικών κλειστά, γιατί στην πραγματικότητα δεν είμαστε. Παραμένουμε κλειστά μέχρι να δοθούν, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, οι διευκρινήσεις από το σήμερα, από 6 ώρα την ανακοίνωση των λοιμοξιολόγων. Περιμένουμε πολλή αγωνία στα ερωτήματα που έχουμε θέσει όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της σχολής. Γιατί, κυρία Τουρκεράκη, πέρα από τους γνωστούς και φίλους που έχουν τα καταστήματά τους, βάζουν το κλειδί, ανοίγουν, ξεκινάνε και αυτοί με τα προβλήματά τους. Εδώ μιλάμε για εκπαίδευση. Εδώ μιλάμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πρέπει λοιπόν να το οργανώσεις. Είναι εκπαίδευση, είναι εξετάσεις, είναι τηλεεκπαίδευση που μας είπαν. Είναι τηλεεξετάσεις που ακούσαμε. Πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να γίνουν και το ξέραν ότι δεν μπορούσαν να γίνουν. Εκεί λοιπόν όφυλαν και είχαν χρέος ως την κοινωνία, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι σχολές οδηγών και οι εκπαιδευτές, αυτός ο πολυτάραγος κλάδος, ταλαιπωρείται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα με το lockdown πριν ένα χρόνο. Είναι κάτι που υπάρχει χρόνια. Νομίζω να θυμάστε και εσείς, τα συζητούσαμε και παρέα τόσες φορές. Έπρεπε λοιπόν να γίνει ένα ωραίο και σωστό άνοιγμα, να προειδοποιηθεί ο κλάδος και οι υπηρεσίες ότι ξέρετε κάτι, σε 2 εβδομάδες ανοίγεται, παράδειγμα. Στις 5 του Μαΐου, αμέσως μετά την Πρωτομαγιά, στις 5 Μαΐου ανοίγεται, να έχει γίνει ουσιαστικά ένα καλυμπράρισμα σε όλους εμάς, αλλά και στις υπηρεσίες, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο που τους περιμένει και αυτούς με τις εξετάσεις, και όχι με αυτόν τον τρόπο που έγινε. Που ο κόσμος αυτή τη στιγμή θεώρησε ότι είναι όλα ανοιχτά και έρχομαι και ξεκινάω και κάνω μαθήματα. Δεν υπήρχαν, σκεφτείτε με τα self-test, υπήρχαν σε αυτό και η οργάνωση που θα έπρεπε να υπάρξει, προκειμένου να το κάνουν και οι εκπαιδευτές και οι υπάλληλοι των γραφείων, αλλά και οι υποψήφοι. Το κόστος αυτών. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργήσαν μια λαθασμένη εικόνα στον κόσμο ότι ξεκινάμε και δουλεύουμε. Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μπορούσαν στις κατηγορίες των μοτοσυκλετών και των αυτοκινήτων να δώσουν θεωρητικές εξετάσεις, διότι δεν προβλεπόταν τουλάχιστον αυτή τη βδομάδα που διανύουμε. Θα δούμε τώρα από τη Δευτέρα θα γίνει. Μάλιστα. Μεγάλη Δευτέρα. Ωραία. Δευτέρα πρωί, μεγάλη Δευτέρα πρωί. Σας καλώ εκ νέου για να δούμε ποια θα είναι εκείνα τα νεότερα και πώς μπορείτε εσείς να λειτουργήσετε μαζί με τους υποψηφίους. Κύριε Μημαράκη, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δρυγάλο. Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται ότι θα αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Μήνυμα ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να φιλοξενήσει τον Πρόεδρο της Ουκρανίας για συνομιλίες στη Μόσχα, ανά πάσα στιγμή, έστειλε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πράξεις και όχι λόγια εκ μέρους της Ρωσίας μετά την ανακοίνωση ότι ξεκινάει η απόσυρση των στρατιωτικών μονάδων που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και στη Χερσόνησο της Κριμαίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του State Department. Ο αρθρογράφος και αναλυτής διεθνών γεγονότων Γιώργος Καπόπουλος, μιλώντας στον 984, είπε σήμερα πως ο Biden με την αναγνώριση της γενοκτονίας της Αρμενίας θέτει ενώπιον σκληρών διλημάτων τον Ερντογάν και την Τουρκία, κυρίως δεν επιλέξει στρατόπεδο και να αναστείλει κάθε βλέψη του για αυτόνομη περιφερειακή πολιτική στην ευρύτερη περιοχή. Για την άτυπη πενταμερή στο Κυπριακό, εκτίμησε ότι θα κινηθεί στο ίδιο φόντο και θα είναι περισσότερο μια σύσκεψη διατύπωσης των θέσεων της κάθε πλευράς, όσο υπάρχει το εκρεμές των σχέσεων ΗΠΑ Τουρκίας. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ο στόχος της παραμονής περνάει από τη Λάρισα για τον Όφι, εκεί που το Σάββατο τον περιμένει ο πραγματικός τελικός. Στην ομάδα του Ηρακλείου επικρατεί αποφασιστικότητα και πίστη, ενώ ο Νίκος Ενιόπλιας έδωσε το στίγμα. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή μετράει μόνο το αποτέλεσμα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο έμπειρος προπονητής. 984. Ο καιρός. Σε
Σχεδόν έτριος καιρό σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρου, θερμοκρασία έως τους 24 βαθμούς Κελσίου και με τη σημείωση ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, κυρίως για τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη, καλό μεσημέρι.